Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η ενημερώσή σας από την Αλφα Τηλεόραση και μαζί θα παρακολουθήσουμε τα σημαντικότερα νέα της ημέρας από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Πρώτα όμως θα δούμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις. Επιστολή της Συνδικαλιστικής Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεστιάδας στην ΠΟΑΣΥ για τα προβλήματα με τους παράνομους μετανάστες στον Εύρο. Η μισθή των αιρετών του Εύρου μετά τις εκλογές του Μαΐου. Η Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μαρία Σπυράκη μιλά στην Αλφα Τηλεόραση για τη βράβευσή της και τις επικείμενες ευρωεκλογές. Η Αλεξάνδρα Γκουλιάμα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με τον Χριστόδουλο Τοψίδη και ο Γιάννης Ναϊτίδης στο Δήμο Αλεξανδρούπολης με τον Βαγγέλη Λαμπάκη μιλούν για την υποψηφιότητά τους. Επιστολή απέστειλε η Συνδικαλιστική Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων Ρεστιάδα στην ΠΟΑΣΥ, την Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, την κυρία Γεωργοβασίλη, αλλά και τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας, αλλά και στους βουλευτές του Νομού Εύρου. Η Ένωση, λοιπόν, στην επιστολή της αναφέρεται στα καθημερινά περιστατικά κλοπών, διαρρήξεων και καταστροφών κατοικιών στην περιοχή του Βορείου Εύρου, ενώ μεταξύ άλλων σημειώνει πως οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι στις κατοικίες και στα αγροκτήματά τους με τους παράνομους μετανάστες, με ό,τι κινδύνους αυτό ελοχεύει, ενώ λόγω της μη επαρκούσα αστυνόμευσης, τα φαινόμενα αυτοδικίας θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω της μεγάλης αύξησης των μεταναστευτικών ροών στην περιοχή του Βορείου Εύρου, η αύξηση των ροών το έτος που μας πέρασε ξεπέρασε κάθε προηγούμενο, έχουν γίνει καθημερινότητα τα κρούσματα κλοπών, διαρρήξεων κατοικιών και καταστροφής αυτών. Οι κάτοικοι της περιοχής βρίσκονται αντιμέτωποι στις κατοικίες, στα αγροκτήματα και στις αποθήκες τους με παράνομους μετανάστες, με ό,τι κινδύνους αυτό ελοχεύει, ενώ λόγω της μη επαρκούς αστυνόμευσης, τα φαινόμενα αυτοδικίας θα αρχίσουν να κάνουν την εμφάνισή τους με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Το πρόβλημα της εισόδου παράνομων μεταναστών στην περιοχή. Η περιοχή του Βορείου Εύρου είναι εκτός ελέγχου και θα γίνει ακόμα εντονότερο τους επόμενους μήνες, όπου η στάθμη του ποταμού Εύρου θα πέσει σε χαμηλά επίπεδα. Γι' αυτό απαιτούνται άμεσες και δραστικές λύσεις. Επίσης, στο διαδίκτυο κυκλοφορούν δημοσιεύματα τα οποία κάνουν λόγο για δημιουργία κινήματος στο εσωτερικό της Τουρκίας υποκινούμενο από ΜΚΟ ξένων συμφερόντων με σκοπό την είσοδο παράνομων μεταναστών από την περιοχή του Βορείου Εύρου, δημιουργώντας ένα επιπλέον πρόβλημα στην περιοχή. Η Ένωση μας επισημαίνει για άλλη μια φορά ότι η ανάγκη για ενίσχυση είναι απαραίτητη, καθώς ένα ολόκληρο τμήμα φύλαξης απορροφάται για τις ανάγκες φύλαξης, διαχείρισης και ταυτοποίησης μεταναστών στο κιτ φυλακίου, του οποίου τη φύλαξη και διαχείριση θα πρέπει να αναλάβει εξ ολοκλήρου το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής με την πρόσληψη security όπως ίσχυε στο παρελθόν, ώστε να ανατεθεί το αστυνομικό προσωπικό για το σκοπό για τον οποίο έχει προσληφθεί, την φύλαξη των συνόρων και την αστυνόμευση. Κύριε Υπουργέ, κύριε Αρχηγέ, για την διαχείριση της δύσκολης κατάστασης που υπάρχει στην περιοχή και την αντιμετώπιση των ανακύπτωτων προβλημάτων, η Ένωση μας προτείνει την κάλυψη των 60 κενών οργανικών θέσεων κατά τις έκτακτες μεταθέσεις, την αύξηση των αποσπασμένων χωρίς δαπάνες για το δημόσιο, με έκδοση διαταγής η οποία θα διασφαλίσει τον αστυνομικό ότι δεν θα επιστρέψει σε μία νύχτα στην οργανική του θέση για υπηρεσιακούς λόγους, αύξηση του αριθμού των αποσπασμένων αστυνομικών με δαπάνες δημοσίου σε αριθμό ίσο με τον αριθμό των μακροχρόνια αποσπασμένων από τη διεύθυνσή μας σε άλλες διευθύνσεις αστυνομίας, νομοθετική ρύθμιση για το κοινό μέτρο επαφής στο Καπετάν Αντρέεβο Βουλγαρίας και δημιουργία νέων οργανικών θέσεων, καθώς το εν λόγω κέντρο στελεχώνεται με προσωπικό εντός διεύθυνσης, χωρίς να έχουν προβλεφθεί νέες οργανικές θέσεις. Τώρα με πατριαρχικές ευχές θα γιορτάσει η Αλεξανδρούπολη τα 100 χρόνια από την ενσωμάτωσή της στην Ελλάδα. Στις 14 Μαΐου του 2020 η Αλεξανδρούπολη θα γιορτάσει την 100η επέτειο από την ενσωμάτωσή της στον εθνικό κορμό και ως εκ τούτου η χρονιά αυτή θα είναι ορόσημο στην ιστορία της πρωτεύουσας του Εύρου. Την ούτως ή άλλως βαρύνουσα σημασία της χρονιάς που έρχεται θα καταστήσει ακόμη πιο μεγάλη το ενδιαφέρον του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου, ο οποίος θέτει υπό την αιγίδα του το επετειακό για την Αλεξανδρούπολη έτος. Αυτό πληροφορούμαστε από ανάρτηση του Γραφείου Τύπου του Δήμου Αλεξανδρούπολης που έχει ως εξής. Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ. Βαρθολομαίο είχε στην Αδριανού ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης κ. Ευάγγελος Λαμπάκης. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικά εγκάρδιο κλίμα, ενώ οι δύο πλευρές είχαν την ευκαιρία να ανταλλάξουν απόψεις για θέματα κοινού ενδιαφέροντος. Ο προκαθήμενος της Ορθοδοξίας συμφώνησε να τεθεί υπό την αιγίδα του Οικουμενικού Πατριαρχείου το έτος 2020, που συμπληρώνονται 100 έτη από την ενσωμάτωση της Αλεξανδρούπολης στον εθνικό κορμό. Στη συνέχεια, ο Οικουμενικός Πατριάρχης παρέθεσε δείπνο στον Δήμαρχο, στο οποίο παρακάθεσαν ο Μητροπολίτης Αλεξανδρούπολης κ. Άνθιμος και ο Μητροπολίτης Δημοτήχου κ. Δαμασκηνός. Σημειώνεται ότι ο κ. Βαρθολομαίος βρέθηκε στην Αδριανούπολη για να παρακολουθήσει τη λειτουργία των χαιρετισμών της Θεοτόκου μαζί με μαθητές από το γυμνάσιο της Ύμβρου.
Σε προεκλογικούς ρυθμούς συνεχίζουμε να κινούμαστε. Ποια είναι λοιπόν τα φαβορί και ποια τα outsiders στις 13 περιφέρειες της χώρας? Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στοχεύει σε 10 από τις 13 περιφέρειες. Οι ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ εστιάζονται στη συσπήρωση που αναπόφευκτα θα προκύψει και θα μετρηθεί. Το αερινό ραντεβού στις κάλπες θα μοιάζει με κεντρική πρόβα, μιας και οι επιδόσεις των ηθοποιών θα ορίσουν την πρεμιέρα της μεγάλης παράστασης αυτής των βουλευτικών εκλογών. Για το κυβερνών κόμμα τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολα όσο θέλει να τα παρουσιάζει. Η κυβερνητική φθορά, η έλλειψη παλιάς φρουράς αυτοδιοικητικών και οι τραγωδίες στην Αττική βαραίνουν το κλίμα και βάζουν τον πύχη των προσδοκιών. Από τις 5 περιφέρειες που έχει αφήσει η Κουμουνδούρου να εννοηθεί πως μπορεί να διεκδικήσει, μόνο για τις 2 αυτές της Δυτικής Ελλάδας και της Κρήτης μπορεί να νιώθει προς το παρόν αισιοδοξία. Οι ελπίδες του ΣΥΡΙΖΑ εστιάζονται στην συσπήρωση που αναπόφευκτα θα προκύψει και θα μετρηθεί και στο αγκάθι που τραυματίζει τη Νέα Δημοκρατία στη συγκεκριμένη αναμέτρηση. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στοχεύει σε 10 από τις 13 περιφέρειες. Σε μερικές από αυτές όμως το βασικό εμπόδιο για να γίνουν μπλε στο χάρτη θα είναι οι Νεοδημοκράτες ανεξάρτητοι υποψήφοι, τα λεγόμενα και Αντάρτικα, κυρίως στις περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Βορείου Αιγαίου. Το Κινάλ επίσης αντιμετωπίζει τα δικά του Αντάρτικα, ειδικά στη Δυτική Ελλάδα, όπου δυσαρέσκει ορισμένο για τη σύμπραξη Κατσιφάρα ΣΥΡΙΖΑ δεν κρύβεται πια. Ποιος είναι ο υποψήφιος που μπορεί να πανηγυρίσει από την πρώτη Κυριακή? Ο Απόστολος Τζιτζικώστας, εάν επαληθευτούν οι μετρήσεις για την Κεντρική Μακεδονία. Ποιος είναι ο αστάθμητος παράγων? Μα ο Απόστολος Γκλέτσος, βέβαια, η απόδοση του οποίου αναμένεται να ορίσει το αποτέλεσμα στη στερεά Ελλάδα. Όλα δείχνουν γαλάζιο εμφύλιο στη δεύτερη Κυριακή για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Η Νέα Δημοκρατία επέλεξε να στηρίξει τον Χρήστο Μέτιο, στέλεχος της μητσοτακικής επιρροής που ανέλαβε περιφερειάρχης μετά το θάνατο του Γιώργου Παυλίδη. Η υποψηφιότητά του όμως κινδυνεύει σοβαρά από το αντάρτικο του Νεοδημοκράτη Προέδρου του Επιμελητηρίου Εύρου, Χριστόδουλο Τοψίδη, που διεκδικεί να περάσει στο δεύτερο γύρο αντί του Κώστα Κατσιμίγα, του υποψήφιου του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κώστας Κατσιμίγας, παλιός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, δεν πήρε τελικά τη στήριξη και του Κινάλ, το οποίο κατεβάζει τον πρώην δήμαρχο Καβάλας Κωστή Σιμιτζή. Με τις έως τώρα εκτιμήσεις πάντως είναι πολύ πιθανό στο δεύτερο γύρω να είναι ο Μέτιος και ο Τοψίδης και στην περίπτωση αυτό ο Ανεξάρτητος ευνοείται. Με ενδιαφέρον αναμένεται η ψήφος της μειονότητας για την οποία ουδής δηλώνει προς το παρόν βέβαιος. Διευκρινήσεις για την διαδικασία της διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών παρέχουν 2 εγκύκλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, η μία για την ανάδειξη των δημοτικών και η άλλη των περιφερειακών αρχών. Διευκρινήσεις για τη διαδικασία διενέργειας των αυτοδιοικητικών εκλογών παρέχουν 2 εγκύκλοι του Υπουργείου Εσωτερικών, η μία για την ανάδειξη των δημοτικών και η άλλη των περιφερειακών αρχών. Οι εκλογές αυτές έχουν ξεχωριστή σημασία λόγω της εφαρμογής για πρώτη φορά των διατάξεων που αφορούν τον κλειστένη και τη θέση σε ισχύ του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής. Σύμφωνα με αυτό το εκλογικό μέτρο, οι έδρες κάθε συμβουλίου, αφού κατανεμηθούν στους οικείους συνδυασμούς με βάση το εκλογικό μέτρο που προκύπτει από τη διαίρεση των έγκυρων ψήφων, με τις προδιάθεση έδρες εν συνεχεία τυχόν αδιάθετες έδρες, κατανέμονται στους συνδυασμούς με βάση τα χρησιμοποιητά υπόλοιπά τους. Με τη θέσπιση της απλής αναλογικής ως του μοναδικού εκλογικού συστήματος αντιστοίχησης της ψήφου των εκλογείων, με την εκπροσώπησή του στο Οικείο Συμβούλιο, η πολιτική συμμετοχή των πολιτών ενισχύεται ακόμα περισσότερο, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο στον εκδημοκρατισμό του πολιτικού βίου, τονίζεται χαρακτηριστικά. Ο Κλισθένης θεσπίζει ακόμα την επαναφορά της τετραετούς θητείας των αυτοδιοικητικών αρχών και την αποσύνδεση του χρόνου διεξαγωγής των αυτοδιοικητικών εκλογών από τις ευρωεκλογές. Σημειώνεται ότι ειδικά για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, ο πρώτος γύρος των αυτοδιοικητικών εκλογών θα διεξαχθεί στις 26 Μαΐου ταυτόχρονα με τις ευρωεκλογές. Οι επαναληπτικές εκλογές, όπου χρειαστεί, θα διεξαχθούν την επόμενη Κυριακή 2 Ιουνίου. Επίσης, για πρώτη φορά εισάγεται το δικαίωμα του εκλέγη στους νέους 17 ετών. Αποσυνδέεται η ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των κοινοτήτων από τους συνδυασμούς που μετέχουν στη διαδικασία ανάδειξης των δημοτικών αρχών και προβλέπεται η εκλογή των οργάνων κοινότητας σε χωριστή κάλπη. Οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να θέτουν υποψηφιότητα και για μονοπρόσωπα όργανα διοίκησης και ειδικότερα για το αξίωμα του Δημάρχου και του Προέδρου Κοινότητας μέχρι 300 κατοίκους. Δεν υφίσταται υποψηφιότητα για το αξίωμα του Προέδρου του Συμβουλίου Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων, καθώς όλοι οι υποψήφοι στις κοινότητες αυτές είναι υποψήφοι σύμβουλοι. Ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας άνω των 300 κατοίκων εκλέγεται έμεσα από τους συμβούλους της. Προβλέπεται επίσης η εκλογή Προέδρων των Κοινοτήτων με μόνιμο πληθυσμό έως 300 κατοίκων, με χωριστή κάλπη και με ενιαίο ψηφοδέλτιο όλων των μεμονωμένων υποψηφίων, ενώ λαμβάνεται για πρώτη φορά υπόψη ο μόνιμος πληθυσμός της χώρας για την εφαρμογή των διατάξεων που διέπουν την οργάνωση και λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης, αντικαθιστώντας τον πραγματικό πληθυσμό όπου ίσχυε μέχρι σήμερα. Τους νέους μισθούς των αιρετών της αυτοδιοίκησης καθορίζει με την εγκύκλειό του ο αναπληρωτής υπουργός ο κ. Γιώργος Χουλιαράκης. Οι νέοι μισθοί, οι οποίοι αποσυνδέονται από αυτούς των Γενικών Γραμματέων των Υπουργείων, βασίζονται στο νέο μισθολόγιο του Δημοσίου.
Οι αυτοδιοικητικές εκλογές βρίσκονται πρώτο πυλών, ενώ δεν είναι μικρός ο αριθμός των υποψηφίων για την τοπική αυτοδιοίκηση που σε ολόκληρη την επικράτεια θα ζητήσουν την ψήφο μας, διεκδικώντας έτσι μία θέση στα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια που θα προκύψουν από τις κάλπες του Μαΐου. Ας πάμε να δούμε όμως τι μέλη γενέστε αναφορικά με τις αντιμισθίες των αιρετών που σε αρκετές περιοχές φαίνεται να ξεπερνούν τους μισθούς της ελεύθερης αγοράς. Ο μισθός, για παράδειγμα, του Δημάρχου Αθηνών καθώς και άλλων 16 δημάρχων σε μεγαλοπόλεις της χώρας με πληθυσμό πάνω από 100.000 κατοίκους ανέρχεται στο ποσό των 4.275 ευρώ, με τους αντιδημάρχους να ακολουθούν με 2.137 έκαστος, με τελευταίους τους προέδρους των Δημοτικών Συμβουλίων με μισθό 900 ευρώ. Στους μικρότερους τώρα δήμους με πληθυσμό από 20.000 μέχρι 100.000 κατοίκους, όπως είναι η Αλεξανδρούπολη, με 72.959 κατοίκους σύμφωνα με τελευταία απογραφή του 2011, η αμοιβή του δημάρχου ανέρχεται στα 3.420 ευρώ, των αντιδημάρχων στα 1.710 ευρώ, ενώ ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αμείβεται μηνιαίως με 720 ευρώ. Στους υπόλοιπους δήμους του Εύρου, αφού συγκεντρώνουν λιγότερους από 20.000 κατοίκους, οι αμοιβές των δημάρχων ανέρχονται στα 2.565 ευρώ, των αντιδημάρχων στα 1.282 ευρώ και τέλος οι πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων αμείβονται με 540 ευρώ. Στην περιφέρεια τα πράγματα διαφέρουν λίγο, με τον Περιφερειάρχη να αμείβεται με το ποσό των 4.275 ευρώ και τους αντιπεριφερειάρχες με 3.206 ευρώ. Κατηγορία αποδοχές με καθορισμό της νέας Κία. Περιφερειάρχης 4.275 ευρώ, αντιπεριφερειάρχες 3.206, δήμαρχοι πάνω από 100.000 κατοίκους 4.275 ευρώ, δήμαρχοι από 20.000 μέχρι 100.000 κατοίκους 3.420 ευρώ, δήμαρχοι κάτω από 20.000 κατοίκους 2.565 ευρώ, αντιδήμαρχοι πάνω από 100.000 κατοίκους 2.137 ευρώ, αντιδήμαρχοι από 20.000 μέχρι 100.000 κατοίκους 1.710 ευρώ, αντιδήμαρχοι κάτω από 20.000 κατοίκους 1.282 ευρώ, πρόεδροι Περιφερειακών Συμβουλίων 1.125 ευρώ, πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων πάνω από 100.000 κατοίκους 900 ευρώ, πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων από 20.000 μέχρι 100.000 κατοίκους 720 ευρώ και πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων κάτω από 20.000 540 ευρώ. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, θα κάνουμε μία στάση στις ευρωεκλογές. Άλλωστε, όλο αυτό το χρονικό διάστημα έχουμε ανοίξει μια πολύ μεγάλη συζήτηση με αφορμή τις κάλπες που θα στηθούν σε λίγες ημέρες. Και μία από τις κάλπες φυσικά έχει να κάνει και με τις ευρωεκλογές. Αμέσως μαζί μας τώρα, μέσω Skype μάλλον, θα συνδεθούμε με τις Βρυξέλλες, αν δεν κάνω λάθος, και όχι με το Στρασβούργο. Εκεί βρίσκεται η κυρία Μαρία Σπυράκη, ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, η οποία είναι και πάλι υποψήφια ευρωβουλευτής. Ξέρω ότι την έχω πετύχει σε πολύ δύσκολη μέρα, ωστόσο όμως για λίγα λεπτάκια θα έχω τη δυνατότητα να τις μιλήσω. Κυρία Σπυράκη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Θέλω να είμαστε και οι δύο σίγουρες ότι θα τα πούμε και από κοντά. Βεβαίως. Το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και όχι μία αλλά περισσότερες φορές. Δεσμευόμαστε και οι δύο δημοσίως, κυρία Σπυράκη. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Να θυμίσουμε στους φίλους που μας βλέπουν ότι οι ευρωεκλογές, όπως και το 2014, γίνονται με σταυρό και το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο σε όλη την Ελλάδα. Δηλαδή, οπότε ο κάθε ένας υποψήφιος και η κάθε μία υποψήφια δίνει και το δικό της προσωπικό αγώνα πέρα από το συνολικό του κόμματος. Είναι έτσι ακριβώς. Σε όλη την Ελλάδα το ψηφοδέλτιο είναι ενιαίο, είναι ίδιο. Και οι ψηφοφόροι μας έχουν τη δυνατότητα να διαλέξουν τέσσερις ευρωβουλευτές σε όλη την Ελλάδα. Είναι ίδιο το ψηφοδέλτιο. Οπότε ξεκινώντας από αυτό, ζητάω τον ένα από τους τέσσερις σταυρούς που έχουν τη δυνατότητα να δώσουν οι κάτοικοι του Εύρου, οι κάτοικοι της Θράκης, σε έναν άνθρωπο που ήταν ευρωβουλευτής 5 χρόνια και που τουλάχιστον για τη Θράκη, αλλά και για διάφορες άλλες περιοχές της Ελλάδος, έχει δώσει δείγματα γραφή. Και η αλήθεια είναι, κυρία Σπυράκη, ότι όλα αυτά τα χρόνια που βρίσκεστε στο Ευρωκοινοβούλιο, ανατακτά χρονικά διαστήματα ασχολείστε με ζητήματα που αφορούν στην περιοχή της Θράκης γενικότερα, εγώ θα το θέσω, και όχι μόνο του Εύρου. Οπότε πάω κατευθείαν στο διατάφτα της απόψινής μας επικοινωνίας, που έχει να κάνει με το γεγονός, πρώτα και κύρια, αυτό που έχει θέσει και ο ίδιος ο πρόεδρος του κόμματος, ο κύριος Κυριάκος Μητσοτάκης, λέγοντας πως οι ευρωεκλογές ουσιαστικά θα είναι ένα δημοψήφισμα, το πρώτο μήνυμα που θα πρέπει να πάρει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Αναφίβολα είναι η πρώτη κάλπη που στείνεται μετά το Σεπτέμβριο του 2015 και είναι η πρώτη φορά που οι πολίτες με ψήφο θα εκφράσουν τη δυνατότητά τους να μείνει ή να φύγει αυτή η κυβέρνηση. Όποιος θέλει να αλλάξει η χώρα σελίδα, όποιος θέλει η χώρα να προχωρήσει και να αυξήσει τις θέσεις εργασίας, να αυξήσει τις δυνατότητες να γίνουν επενδύσεις, να αυξήσει τις δυνατότητες να γίνουν μη κρατικά
εκπαιδευτικά ιδρύματα, να αυξήσει τις δυνατότητες να υπάρχει περισσότερη φροντίδα στην Ήπειρο και ειδικά στις ακριβικές περιοχές, θα πρέπει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία. Ανεξαρτήτως ότι ψήφισε στο παρελθόν. Και με αυτή την ψήφο του, την ψήφο στις ευρωεκλογές, που είναι μια ψήφος καθοριστική για την επόμενη μέρα, θα διαλέξει και τους 4 ευρωβουλευτές, τους οποίους κατά τη γνώμη του θεωρεί καταλληλότερους να συνεχίσουν ή να πάνε για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Είναι ένα ψηφοδέλτιο με 42 άτομα, είναι ένα ψηφοδέλτιο που εκπροσωπεί όλη την Ελλάδα, γιατί είναι το ίδιο σε όλη την Ελλάδα, όμως η επιλογή ανήκει στους πολίτες. Και οι πολίτες είναι εκείνοι που θα στείλουν και το μήνυμα προς την κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση η οποία μέχρι τώρα και εξαπάτησε τον κόσμο, λέγοντας ότι θα εξαφανίσει τα βάρη και τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, και υπέγραψε και εφαρμόζει την βλαπτική συμφωνία των Πρεσπών με ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τα προϊόντα μας και για την οικονομία μας, αλλά και για τις εθνικές μας ευαισθησίες, αναγνωρίζοντας μακεδονική γλώσσα και μακεδονική εθνότητα, και γιατί χρέωσε την οικονομία με 100 δισεκατομμύρια ευρώ, αλλά κυρίως και μετά από την αυτοκριτική και το τέλος της αυταπάτης, όπως λέει ο κύριος Τσίπρας, δεν είχε καμία δυνατότητα να την αναπτύξει. Πείτε μου ένα αναπτυξιακό έργο που έγινε στη Θράκη. Πείτε μου μία πρωτοβουλία που ελήφθη ώστε η Θράκη να μπει στο χάρτη της νέας οικονομίας. Πείτε μου μία κίνηση που έγινε για να δοθεί έμφαση στη Θράκη και στο πανεπιστήμιο ή στον τουριστικό τομέα ή στον αγροτικό τομέα. Πείτε μου ένα έργο που έγινε για να αντιμετωπιστούν οι φυσικές καταστροφές, που είναι μάλιστα και έργα που χρηματοδοτούνται απευθείας και κυρίως από την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Για όλα αυτά πρέπει οι πολίτες να πάνε στις κάλπες. Η πρώτη κάλπη είναι η κάλπη στις 26 Μαΐου. Είναι η κάλπη που σημάνει την αλλαγή σελίδας. Είναι η κάλπη που οι πολίτες με το σταυρό τους θα επιλέξουν τους ευρωβουλευτές που θέλουν για την επόμενη πενταετία. Και γι' αυτό το λόγο επαναλαμβάνω ότι είμαι υποψήφια, ότι ζητάω το σταυρό των συμπολιτών μας στη Θράκη και ως Βορειολαδίτσα, αλλά κυρίως ως ένας άνθρωπος που έδωσε τη μάχη εκεί. Τώρα, κυρία Σπυράκη, εσείς ως ευρωβουλευτής της χρονιάς, μιας και πριν από λίγες ημέρες βραβευτήκατε στην κατηγορία βιομηχανία, έρευνα και καινοτομία, κανείς πραγματικά θα μπορούσε να σας ρωτήσει πάρα πολλά. Ωστόσο, όμως, επειδή έχουμε πολύ λίγο χρόνο στη διάθεσή μας, αλλά θα πούμε πολλά περισσότερα από κοντά τις επόμενες ημέρες, τι σημαίνει αυτό πρακτικά για σας, αυτή η βράβευση, αυτή, αν θέλετε, η διάκριση που αποσπάσατε, τι σηματοδοτεί για σας προσωπικά την ίδια? Για να εξηγήσουμε στους φίλους που μας παρακολουθούν, η διαδικασία είναι τα βραβεία των Ευρωβουλευτών. Είμαστε 751 σε αυτή την Ευρωβουλή. Περάσαμε στο τελικό στάδιο 45, βραβευτήκαμε 15. Ένας από αυτούς που βραβεύτηκαν ήταν και ο Γκίτερ Χόφστατ, ο επικεφαλής των Φιλελευθέρων. Μία από αυτούς που βραβεύτηκαν ήμουν και εγώ, ήμουν και η μοναδική Ελληνίδα που πέρασε στους 45. Η μοναδική Ελληνίδα, ο μοναδικός Έλληνας που πέρασε στους 45 εγκεκριμένους ευρωβουλευτές. Κοιτάξτε, αυτό για μένα καταρχήν ήταν μια, αν το θέλετε, συγκλονιστική στιγμή. Είναι πάρα πολύ ωραίο να σε αξιολογούν στο κοινό, να σε αξιολογούν με κριτήρια που αφορούν όχι μόνο την επίδοση σου στο νομοθετικό έργο, αλλά και την παρουσία σου στις προσπάθειες που καταβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεταφέρει καλές πρακτικές στη χώρα σου, αλλά και την προσπάθεια που έκανες για να φέρεις κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Ελλάδα. Και αυτό αξιολογήθηκε με 7 στα 7, γιατί 7 ήταν οι κριτές. Και αυτό για μένα αποτελεί μια καινούργια φοιτηρία. Αν στην πρώτη πενταετία κατόρθωσα να πάρω το βραβείο της Ευρωβουλευτού της χρονιάς, ελπίζω ότι στη δεύτερη πενταετία θα μπορέσω να κάνω πολλαπλάσια πράγματα που αφορούν πάλι την Ελλάδα, που αφορούν πάλι τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να φέρουμε καινούργια πράγματα, να διορθώσουμε λάθη. Και κυρίως τώρα θα έχω και μια μεγαλύτερη ευκαιρία και θέλω να το πω. Θα είναι όχι μόνο η περιφέρεια της Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας και της Τράκης πολύ κοντά και θα έχουμε στενή συνεργασία όπως ήδη έχουμε με τον Χρήστο, αλλά θα είναι και η κυβέρνηση πολύ κοντά. Θα είναι ο Πρωθυπουργός ο κ. Μητσοτάκης, το οποίο εκπρόσωπος ήμουνα μέχρι πριν από λίγες μέρες. Οπότε και ανακηρύχθηκε επισήμως υποψήφια και πρέπει να πω να πάρω σταυρό. Και αυτό θα δημιουργήσει, αν το θέλετε, ένα τρίγωνο συνεργασίας με πολύ καλά αποτελέσματα. Δεν χρειάζονται μόνο ευρωπαϊκές ιδέες. Δεν χρειάζονται μόνο ευρωπαϊκά βραβεία και νιώθω πολύ μεγάλη τιμή γι' αυτό. Χρειάζεται πολύ στενή συνεργασία με την περιφέρεια να μην λείψει ούτε ένα ευρώ από τους πόρους τους διαθέσιμους που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Χρειάζεται ένας κεντρικός, ισχυρός εθνικός σχεδιασμός που θα λύνει τα προβλήματα της κάθε περιφέρεια. Και αυτό το κάνει η κυρία Μητσοτάκης, που θα αναλάβει
διακυβέρνηση της χώρας όπως όλα δείχνουν στις εκλογές, όποτε και αν γίνει. Μάλιστα. Λοιπόν, κυρία Σπυράκη, θα έχουμε τη χαρά να πούμε πολλά περισσότερα από κοντά, γιατί σημασία έχει να καταλάβουμε και εμείς ως Έλληνες πόσο σημαντικό είναι να πάμε εκείνη τη μέρα και να ψηφίσουμε και να μην απέχουμε, να επιλέξουμε τι Ευρώπη θέλουμε. Θα μας δοθεί αυτή η δυνατότητα σε λίγες ημέρες, όπως είπα. Προς το παρόν, σας ευχαριστώ θερμότατα για αυτή την επικοινωνία. Σας αποδεσμεύω. Ξέρω ότι έχετε πολλή δουλειά σήμερα. Καλή συνέχεια, θα ευχηθώ. Θέλω μόνο 3 δευτερόλεπτα να θυμίσω ότι το ψηφοδέλτιο των ευρωεκλογών είναι ενιαίο. Είναι ίδιο σε όλη την Ελλάδα. Βεβαίως. Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν 4 ταβρούς για να επιλέξουν τους ευρωβουλευτές που θέλουν να στείλουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ότι είμαι υποψήφια ευρωβουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία. Οπότε ζητάω τον έναν από τους 4 ταβρούς. Σας ευχαριστώ θερμότατα. Καλή επιτυχία, κυρία Σπυράκη, και σας περιμένω από κοντά. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Και μετά από τα όσα μας είπε η κυρία Σπυράκη από την Ευρωβουλή, τώρα στη χορήγηση του μονογονεϊκού επιδόματος σε όλους τους δικαιούχους, ανεξάρτητα από τον ΟΠΕΚΑ, προχωρά ο ΕΔΕΑΠ, ο οργανισμός δηλαδή των δημοσιογράφων της επικουρικής ασφάλισης περίθαλψης, σε ανακοίνωσή του. 100 ευρώ μηνιαίως αναπαιδής είναι 100 ευρώ σε περίπτωση ενοικίου θα χορηγεί ο ΕΔΕΟΕΑΠ σε μονογονεϊκές οικογένειες. Το επίδομα θα χορηγείται με εισοδηματικά κριτήρια τα 15.000 ευρώ ετήσιο οικογενειακό εισόδημα για ένα παιδί και 20.000 ευρώ για δύο. Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά, η χορήγηση θα γίνεται με την κάλυψη της όποιας διαφοράς προκύψει από το αντίστοιχο επίδομα που δίδει ο ΟΠΕΚΑ. Για την καταβολή από τον ΕΔΕΟΕΑΠ θα πρέπει ο ετών γονέας να προσκομίσει την ηλεκτρονική κατάσταση που θα του εκδίδει ο ΟΠΕΚΑ, στον οποίο θα πρέπει να απευθύνεται καταρχάς. Με αυτόν τον τρόπο θα γίνεται η αφαίρεση του όποιου ποσού καταβάλει ο ΟΠΕΚΑ μετά την καταβολή του δεύτερου διμήνου κάθε έτους, οπότε και διαμορφώνουν τα τελικά ποσά πληρωμή σύμφωνα με την υποβολή της φορολογικής δήλωσης του προηγούμενου έτους. Πρακτικά αυτό σημαίνει ότι οι καταβολές του μονογονεϊκού επιδόματος από τον ΕΔΕΑΠ θα πραγματοποιούνται κάθε εξάμηνο, δηλαδή τον Ιούνιο και τον Δεκέμβριο. Λοιπόν, τώρα κυρίες και κύριοι, να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα. Να πάμε να δούμε τι γίνεται στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Άλλωστε, πριν από λίγες ημέρες, ο υποψήφιος περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με την παράταξη Περιφερειακή Σύνδεση, ο κ. Χριστόδουλος Τοψίδης, παρουσίασε τους 58 υποψήφιους περιφερειακούς συμβούλους σε μια ομολογουμένως πετυχημένη εκδήλωση που έγινε στην Αλεξανδρούπολη με πλήθος κόσμου. Και ανάμεσα στους υποψηφίους που ανακοίνωσε βρίσκεται και η κυρία Αλεξάνδρα Γκουλιάμα, η οποία είναι μαζί μου απόψε εδώ στο στούντιο της Αλφα Τηλεόρασης. Για να πούμε πολλά περισσότερα για την υποψηφιότητά της και γιατί κατά κύριο λόγο αποφάσισε να ακολουθήσει τον κύριο Τοψίδη σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Κυρία Γκουλιάμα, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ευκαιρία που μου δίνετε να εμφανιστώ για ένα τέτοιο λόγο αυτή τη φορά. Αυτή τη φορά. Η αλήθεια είναι ότι οι συζητήσεις μας συνήθως έχουν να κάνουν με άλλα θέματα, κυρίως με τα παιδιά, με τους γονείς, έτσι. Ωστόσο, όμως, σήμερα βρίσκεστε για άλλο λόγο εδώ, διότι εσείς έχετε πάρει μία απόφαση και αξίζει να σταθούμε σε αυτό. Δηλαδή, για ποιο λόγο μπήκατε σε αυτή τη διαδικασία να συστρατευτεί σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση για τις κάλπες του Μαΐου, στις 26 του Μαΐου, σε λίγες ημέρες δηλαδή, και συγκεκριμένα όμως με τον κύριο Τοψίδη. Γιατί λοιπόν? Εύκολη ερώτηση. Καταρχάς έπρεπε να απαντήσω στον εαυτό μου στο ερώτημα αν είμαι έτοιμη σε αυτήν τη δεδομένη στιγμή να εμπλακώ στην πολιτική. Ήταν μια σκέψη που ορίμασε. Και αφού ορίμασε και αφού είδα ότι και η οικογένεια μπορεί να με στηρίξει, έπρεπε να πάρω απόφαση με ποιον θα, με ποιον θα συνταχθώ. Πίσω από ποιον επικεφαλής θα συντάξω κι εγώ τις δικές μου δυνάμεις να προσφέρω στον τόπο. Είχα μια εκτενή συνομιλία με αρκετούς επικεφαλής συνδυασμών. Τα δημοτικά το εγκατέλειψαν νωρίς σαν σκέψη για δικούς μου προσωπικούς λόγους και μετά συζήτησα με τους 3 από το συντηρητικό χώρο, να πω, υποψηφίους των ψηφοδελτίων, των μελών των ψηφοδελτίων, ακόμη δεν είχαν οριστεί. Μετά τα 3 ψηφοδελτία γίνανε 2 και συνέχισα τη συζήτηση εγώ με αυτούς τους 2. Ζητώντας λοιπόν κάποιον να μου απαντήσει με επιχειρήματα στα δικά μου ερωτήματα, έπρεπε να συστρατευτώ με κάποιον που έχει ως επιχείρημα όχι το είμαι πίσω από μια κομματική σημαία, αλλά με κάποιον που έχει ως επιχείρημα ένα πρόγραμμα, συγκεκριμένες παγιωμένες θέσεις, μια έτοιμη ομάδα και ένα πάθος που αποδεδειγμένα εμένα με έπεισε ότι θα κάνει το σωστό και χωρίς να διαιρεί. Δηλαδή δεν με πείθει ο άνθρωπος που θα πει διαιρώντας ή κομματικοποιώντας θα συστρατευτώ για το καλό του τόπου. Έτσι. Ο Χριστόδουλος Τοψίδης με κέρδισε. Αυτό σημαίνει όμως, κυρία Γκουλιάμα, που ό,τι καταλαβαίνω, γιατί αναφερθήκατε πριν από λίγο και στα του Δήμου, σε όσα συμβαίνουν αυτό το χρονικό διάστημα στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης, είστε ένας άνθρωπος που με κάποια έννοια ψαχνόσασταν. Είτε να ασχοληθείτε στον πρώτο βαθμό ή στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Λόγω εξωστρέφειας χαρακτήρα, με τα κοινά έχω ασχοληθεί από πολλές πλευρές. Αλλά σε μια τέτοια διαδικασία που προϋποθέτει εκλογική αναμέτρηση. Είναι η πρώτη φορά. Είναι η πρώτη φορά. Αυτό δεν φοβίζει.
ότι θα πρέπει κάποιοι να σας επιλέξουν. Μάλλον έχω άγνοια κινδύνου. Γιατί δεν είναι κακό, ξέρετε αυτό από τη μία. Γιατί μπαίνετε με περισσότερη όρεξη, ορμή, πάθος, θέληση, διάθεση, όταν δεν έχετε αυτή την εμπειρία. Και βλέπω μόνο τα θετικά. Να σας πω την αλήθεια, έχω και την τύχη να είμαι σε μια πολύ πολιτισμένη ομάδα. Έχουμε μια συνοχή μεταξύ μας. Έχουμε μια ομαδικότητα. Το εμπνέει και ο αρχηγός της παράταξης αυτό. Αλλά δεν έχω δει το κακό πρόσωπο της πολιτικής, ούτε από τους ανθυποψήφιους, ούτε από τους συνυποψήφιους. Ξέρετε, είναι και ο κλεισθένης έτσι, που όλοι γνωρίζουμε ότι στο τέλος, όσοι κατορθώσουν να εκλεγούν, θα πρέπει να συνεργαστούν. Ντόπια είμαι, με ντόπιο πληθυσμό συνομιλώ, με τους ίδιους ανθρώπους θα πίνω αύριο τον καφέ και το κρασί μου, που λέω λόγος. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε πώς θα διαμορφωθεί η εικόνα μετά τις εκλογές, δηλαδή ποιοι θα πάνε με ποιους και πώς θα γίνουν αυτές οι συνθέσεις, διότι ακόμα πιστεύω. Και εμείς οι ψηφοφόροι, οι απλοί πολίτες που θα πάμε να επιλέξουμε εκείνη τη μέρα, δεν έχουμε κατανοήσει το 100% τι σημαίνει κλεισθένης και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα και στον πρώτο βαθμό και στον δεύτερο βαθμό αυτοδιοίκησης. Εγώ το διαπιστώνω τώρα που συνομιλώ με τον κόσμο, που θα αποτελέσει το εκλογικό σώμα φυσικά. Όταν μπαίνω στη συζήτηση και δηλώνω την πρόθεσή μου ότι εγώ θα κατέβω για αυτόν τον σκοπό, θα ήθελα τη στήριξη, με ρωτούν. Δεν γνωρίζουν περί της νομοθεσίας, της καινούργιας εκλογικής νομοθεσίας. Δεν γνωρίζουν περί των συνδυασμών, δεν γνωρίζουν περί των προσώπων. Εδώ λέμε ότι θα στηθεί ακόμα μία κάλπη που έχει να κάνει με τις κοινότητες. Τώρα πλέον μπορούμε να αποφασίσουμε και για πρόεδρο κοινότητας. Δηλαδή θα είναι τέσσερις ουσιαστικά οι κάλπες. Δηλαδή ακόμα και αυτή τη λεπτομέρεια, αυτή την πληροφορία, ο κόσμος δεν τη γνωρίζει. Όχι, έτσι. Όχι. Τώρα θα πω αν είναι καλό ή κακό αυτό που δεν το γνωρίζει, αλλά πάντως τα δεδομένα είναι πολύ διαφορετικά σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση. Θα είναι έτοιμοι. Υπάρχει κάτι που με πείθει ότι θα είναι έτοιμοι όταν θα φτάσουμε στην τελική ευθεία. Η τελική ευθεία συνήθως είναι, μη σας πω, και τελευταία εβδομάδα. Για να ενημερωθούν οι πάντες, είναι η εποχή δηλαδή που κάθονται και ακούνε τι έχει να πει ο υποψήφιος, ποιο άλλο είναι στο συνδυασμό εκείνο, ποιο είναι το των ανθρώπων, πώς είναι διαμορφωμένοι συνδυασμοί ή συσχετισμοί, την τελευταία εβδομάδα ενδιαφέρεται ο ψηφοφόρος. Πάντως, εγώ κράτησα από την εκδήλωση που έκανε ο κύριος Τοψίδης πριν από λίγες ημέρες στην Αλεξανδρούπολη, όπως είπα. Αυτό που και εσείς πριν από λίγο ουσιαστικά αναφέρατε, ότι είπε συγκεκριμένα: βρίσκομαι εδώ γιατί είμαι εκλεκτός κάποιου, αλλά βρίσκομαι εδώ γιατί με στηρίζετε εσείς και με υποστηρίζετε εσείς. Γι' αυτό και είμαι εδώ για να δώσουμε μαζί αυτόν τον αγώνα. Αυτό προφανώς ήταν που σας έδωσε το κίνδυνο το βασικότερο. Εγώ είχα και ένα επιπλέον, αλλά αυτό είναι προσωπικό. Να σας πω δηλαδή ότι όταν δήλωσα την πρόθεσή μου στο στενό οικογενειακό περιβάλλον να συστρατευτώ με τον Χριστόδουλο τον Τοψίδη, μου πρότειναν όλοι, κάνε μια βόλτα να αφουγκραστείς τον παλμό και τη δυναμική του εγχειρήματος που ετοιμάζει αυτός ο άνθρωπος, διότι δεν τον ξέρει η πολιτική από χθες και δεν το έχει δώσει το χρήσμα. Είναι η πρώτη φορά που εμπλέκεται και ο ίδιος με την αυτοδιοίκηση. Ωραία. Κάνοντας λοιπόν τη δική μου έρευνα και σας διαβεβαίω σε όλο τον νομό, γιατί έχω τη δυνατότητα και λόγω της προηγούμενης επαγγελματικής δραστηριότητας να συνομιλώ από το Τρίγωνο μέχρι τη Σαμοθράκη, είδα ότι αν δεν ήμουν με τον Χριστόδουλο το Ψίδι, δεν θα είχα πιθανότητες σταυροδοσίας. Δηλαδή ο κόσμος μου, ο κόσμος που θα με στηρίξει, είναι ήδη πεπισμένος γι' αυτόν. Για να φτάσουμε λοιπόν στον κόσμο τον οποίο θεωρείτε θα σας πιστέψει, θα σας στηρίξει, θα σας προτιμήσει εκείνη τη μέρα. Αν λοιπόν σας δώσει την εντολή να βρεθείτε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, εσείς πώς πιστεύετε ότι μπορείτε να βοηθήσετε την περιφέρειά μας και τους πολίτες αυτής της περιφέρειας? Θέλετε να το κάνω πιο συγκεκριμένα για τον Εύρο? Δεν είναι και πολύ κομψό, γιατί ο Περιφερειακός Σύμβουλος ουσιαστικά εκπροσωπεί όλη την περιφέρεια. Αλλά αν θέλετε κάπου να εστιάσουμε στην Περιφερειακή Ενότητα Εύρου, γιατί από εδώ θα είναι το ψηφοδέλτιο, να το κάνω πιο συγκεκριμένο το ερώτημα. Οι άνθρωποι που με γνωρίζουν στο νομό μας, αυτό που μου λένε τώρα, δεν γίνεται να μην περιευθολογήσω μιλώντας γι' αυτό, αλλά αυτό που μου λένε οι άνθρωποι είναι ότι υπολογίζουν στην εργατικότητά μου, στη μεθοδικότητά μου, στην εντιμότητα, δηλαδή σε κάποια στοιχεία χαρακτήρα που λόγω εξωστρέφειας της δουλειάς φάνηκαν και αποδείχτηκαν. Υπολογίζουν σε αυτό και υπολογίζουν στην ακαδημαϊκή μου σκευή. Δηλαδή, έχω πίσω μου καλές αποσκευές γνώσης, γλωσσομάθεια, ψηφιακή επάρκεια. Γενικότερα μου λένε ότι με πιστεύουν, γιατί είμαι ένα άτομο που θα μπει σε αυτή τη διαδικασία με επάρκεια, όχι με μειονεξία. Με διάθεση να προσφέρει, όχι με διάθεση να πάρει, να καρποθεί. Αυτό πείθει τον κόσμο. Και ιδιαίτερα αυτούς που με γνωρίζουν. Τώρα, όσον αφορά την περιφέρεια, γιατί αν αξιωθώ να εκλεγώ και να με αξιοποιήσει ο επικεφαλής, Θεού θέλοντος και κόσμο επιτρέποντος να είναι ο Χριστόδουλος ο Τοψίδης. Σε εκείνη την περίπτωση υπάρχουν οι χωρικοί αντιπεριφερειάρχες και οι θεματικοί. Αυτοί, εκτός από τους χωρικούς που είναι ένας για κάθε περιφερειακή ενότητα, οι θεματικοί αφορούν το σύνολο της περιφέρειας. Όλοι μπορούν να προσφέρουν, όλοι οι περιφερειακοί σύμβουλοι, κύριε Αγκουλιάμα, έτσι. Ο δικός μου χώρος έχει να κάνει με τον πολιτισμό, με την εκπαίδευση, με την κοινωνική πολιτική. Αυτά τα οποία είναι το δικό μου το υπόβαθρο. Από όλες τις πλευρές, το εργασιακό και το πνευματικό. Και μόνο που ένας περιφερειακός σύμβουλος θα μεταφέρει τη φωνή
και το αίτημα, έτσι, των ανθρώπων που τον προτίμησαν, όπως είπα, τον εμπιστεύτηκαν, είναι πάρα πολύ μεγάλο καθήκον. Είναι πολύ σημαντικός ρόλος. Αντιλαμβάνεστε πώς το εννοώ. Εντάξει, δεν είναι βούλη το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης αλίμονο για να κάνουμε ερωτήσεις, παρεμβάσεις και όλα τα υπόλοιπα. Αλλά σίγουρα όμως και μόνο που θα ξέρει στην προκειμένη ο Ευρύτης ότι έχω στείλει έναν άνθρωπο εκεί για να με εκπροσωπήσει σε κάποια βασικά αιτήματα, όπως είναι ο αγροτικός τομέας, όπως είναι ο τουρισμός. Υπάρχουν θέματα που μπορεί κάποιος να δείξει το έργο του και τι μπορεί να προσφέρει. Πρέπει να νιώθει ότι ναι, έχω στείλει τον κατάλληλο για να με εκπροσωπήσει με τον κατάλληλο τρόπο. Ναι. Τις εξετάσεις μου, σε μνήνομαι να πω στα 44 μου ότι τις έχω δώσει. Τουλάχιστον στους ανθρώπους που με ξέρουν. Είπατε την ηλικία σας, έτσι. Δεν έχουμε κανένα θέμα με αυτό. Έχω δώσει τις εξετάσεις μου στο κοινωνικό επίπεδο. Θεωρώ ότι δεν έχω να αποδείξω κάτι περισσότερο. Αυτό που είχα να αποδείξω έχει ήδη φανεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να μου δώσουν την ευκαιρία να ξαναδώσω εξετάσεις για να τους βγάλω ως προπρόσωπους τους συντοπίτες μου. Ένα τελευταίο ερώτημα. Εντάξει, δεν θα μπούμε τώρα σε αναλυτική, αν θέλετε, ανάγνωση του προγράμματος του κυρίου Τοψίδη. Ωστόσο, όμως, θέλω λίγο να εστιάσω σε τι. Πώς πιστεύετε ότι πρέπει να κινηθεί ο επόμενος Περιφερειάρχης, δηλαδή, ποια είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά που θα πρέπει να έχει οπωσδήποτε για να μπορέσει να προχωρήσει και να πάει λίγο παρακάτω την περιφέρεια. Ο κ. Τοψίδης έχει σταθεί πολύ στη λέξη μετριότητα. Τη χρησιμοποιεί σχεδόν σε κάθε του εκδήλωση και παρουσίαση. Να φύγουμε από τη μετριότητα, να πάμε μπροστά. Να ξεκολλήσουμε. Ξέρετε, η μετριότητα κρύβει από πίσω της την έννοια της διεκπεραίωσης και κρύβει από πίσω της την έννοια της αποσπασματικότητας. Επειδή δεν έχουμε σαν συνείδηση συλλογική την περιφερειακή συνείδηση, δηλαδή ο Ευρύτης δεν θα νοιαστεί για τον Δραμηνό μέχρι σήμερα. Ο Δραμηνός θα είναι παράξενο να νοιαστεί για τον Ξανθιώτη. Δεν έχουμε αντιληφθεί ότι η περιφέρεια θα ξεκολλήσει από τη στασιμότητα και τη μετριότητα εάν κάνει σύνθημα καινοτροπία της, την ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη. Θα ακούσετε και τον επικεφαλής μας να αναφέρεται συχνά σε αυτό. Ισότιμη και ισόρροπη ανάπτυξη σημαίνει ότι παρά τη διαφορετικότητα στην κοινωνική και την χωρική συνοχή, δεν έχουμε συνοχή, αλλά τη σύνθεση, ωραία, και ισχύ, θα πρέπει να γίνονται ειδικές στοχευμένες κινήσεις, ώστε αν και δεν έχουν κοινές αφετηρίες οι περιφερειακές μας ενότητες, να παίρνουν τις ευκαιρίες για να τερματίζουν στο στόχο όλες μαζί. Και αποκτήσουν κανένα κοινό προορισμό, έτσι. Και να μπορέσουν να συνθέσουν, να πάλι το σύνθημα της παράταξής μας, η σύνθεση, να μπορέσουν να συνθέσουν τα διαφορετικά χαρακτηριστικά τους, βοηθώντας η μία περιοχή την άλλη. Για παράδειγμα, το Αναγλυφό μας πάρτε. Δεν έχουν όλοι οι νομοί τη θάλασσα. Έχει Καβάλα και ο Εύρος. Η Δράμα και η Ξάνθη έχουν το βουνό. Θα αξιοποιηθούν αυτά τα στοιχεία. Αλλά σε ένα συνολικό όραμα. Αυτό που καλείται περιφερειακή συνείδηση, όχι στενά τοπική συνείδηση. Ο Κλισθένης λοιπόν μας το επιβάλλει αυτό, κακώς θα πω εγώ, θα έπρεπε να έχει αποτελέσει νοοτροπία χρόνια πριν, ειδικά όταν εστιάζουμε στο κομμάτι της ενδοπεριφερειακής συνείδησης και συνανάπτυξης, γιατί μόνο έτσι γίνεται, όταν το δικό μου το σπίτι έχει ανάπτυξη, θα έχει και το διπλανού, όταν το διπλανού το σπίτι καίγεται, κάποιον θα κάνει και το δικό μου, είναι πολύ απλά τα πράγματα σε αυτή τη ζωή, κυρία Γκουλιάμα. Λοιπόν, εγώ θα ευχηθώ πραγματικά καλή επιτυχία στην απόφαση την οποία και πήρατε και την προσωπική αλλά και τη συνολική της παράταξης. Θα πω για άλλη μια φορά στον κόσμο που μας παρακολουθεί σήμερα, κατεβαίνετε μαζί με τον κύριο Τοψίδη, Περιφερειακή Σύνθεση. Είστε η κυρία Αλεξάνδρα Γκουλιάμα. Σας ευχαριστώ. Βεβαίως, Γκουλιάμα Μανδαλίδου. Έτσι. Διότι και ο σύζυγος έχει μερίδιο σε αυτό λόγω της στήριξης. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ κι εγώ. Στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης τώρα θα σταθούμε μετά από τα όσα μας είπε η κυρία Γκουλιάμα για την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και συγκεκριμένα στον υποψήφιο Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης, τον κύριο Δημήτρη Λαζόπουλο, ο οποίος και έδωσε σχετική συνέντευξη στην εφημερίδα Αυγή για την υποψηφιότητά του, λέγοντας ανάμεσα σε άλλα πως στόχος του είναι να γίνει η Αλεξανδρούπολη κέντρο ανάπτυξης και παραγωγής. Με προτεραιότητα την αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου μήκους 5 χιλιόμετρων, προτείνουμε μια μεγάλη παρέμβαση με αναπλάσεις που θα εκτείνονται εκατέρωθεν του φάρου, που είναι σήμα κατά τεθέν για την πόλη μας. Θέλουμε αυτοί οι χώροι να αξιοποιηθούν και να ενώνουν αρμονικά το παραλιακό μέτωπο με τους οικισμούς της πόλης. Θέλουμε η πόλη μας να γίνει ελκυστική τόσο για τους κατοίκους της, όσο και για τους επισκέπτες της. Θα καταβάλουμε όλες μας τις δυνάμεις ώστε να γίνει Αλεξανδρούπολη κέντρο ανάπτυξης και παραγωγής, λέει μέσω της Αυγής ο υποψήφιος Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Δημήτρης Λαζόπουλος, δίνοντας την υπόσχεση ότι αυτός ο στόχος μπορεί να επιτευχθεί με ισχυρό όραμα και πλατιές συνεργασίες με τους τοπικούς φορείς. Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι αποτελεί επιδίωξή του η πόλη να γίνει ελκυστική τόσο για τους κατοίκους της, όσο και για τους επισκέπτες της, ως τουριστικός προορισμός. Ποιες παρεμβάσεις προτείνετε στους δημότες της Αλεξανδρούπολης ώστε η πόλη να αναβαθμιστεί? Η Αλεξανδρούπολη είναι ένας τόπος πρικισμένος με εξαιρετική ιστορία, φύση και γεωμορφολογία. Εάν είχε αξιοποιηθεί η γεωγραφική της θέση, θα είχε καταστεί Ευρωπαϊκό Κέντρο Ανάπτυξης και Παραγωγής με έντονη
οικονομική δραστηριότητα. Εάν παρατηρήσει κανείς την εξέλιξη του Βόλου της Καβάλας, θα δει πως εκεί έγιναν βήματα, ενώ η Αλεξανδρούπολη έμεινε πίσω. Ας μην ξεχνάμε ότι από το Δήμο μας περνά μια σειρά αγωγών φυσικού αερίου και δυστυχώς η πόλη και οι οικισμοί δεν έχουν υποφεληθεί το παραμικρό. Αντίστοιχα, ανεκμετάλλευτες παραμένουν πηγές ενέργειας όπως η γεωθερμία ή τα ιαματικά νερά που θα μπορούσαν να λειτουργούν ως πόλος έλξης για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού. Η δε υπέροχη ακτογραμμή μας παραμένει αναξιοποιητή, με συνέπεια η πόλη μας, αντί για τουριστικός προορισμός, να είναι απλώς πόλη διέλευση επισκεπτών από την Τουρκία και τη Βουλγαρία. Δυστυχώς, για χρόνια τα έργα αξιοποίησης του παραλιακού μετόπου ήταν αποσπασματικά. Εμείς ως παράταξη προτείνουμε στους πολίτες μας ένα συνολικό σχεδιασμό για την αναβάθμιση της πόλης μας και την παραγωγική ανασυγκρότηση του τόπου μας. Θέτοντας σε προτεραιότητα την αξιοποίηση του παραλιακού μετόπου μήκους 5 χιλιόμετρων, προτείνουμε μια μεγάλη παρέμβαση με αναπλάσεις που θα εκτείνονται εκατέρωθεν του φάρου, που είναι σήμα κατατεθέν για την πόλη μας. Θα δώσουμε έμφαση στην ανατολική πλευρά από το φάρο, όπου εκεί οι παλιές αποθήκες στέκουν ως κουφάρια μέσα στην εγκατάλειψη, ενώ άλλες καταραίουν. Θέλουμε αυτοί οι χώροι να αξιοποιηθούν και να ενώνουν αρμονικά το παραλιακό μέτωπο με τους οικισμούς της πόλης. Θέλουμε η πόλη μας να γίνει ελκυστική τόσο για τους κατοίκους της, όσο και για τους επισκέπτες της. Αξιοποιώντας χρηματοδοτικά εργαλεία, θέλουμε να απαντήσουμε δραστικά στην έλλειψη πεζοδρομίων, στην ανυπαρξία πρασίνου και στα προβλήματα στην καθαριότητα. Θεωρείτε ότι η απλή αναλογική μπορεί να σπάσει το δημαρχοκεντρικό σύστημα? Εδώ η Δημοτική Αρχή Λαμπάκη μετά από 9 χρόνια έχει κριθεί. Το αίτημα για αλλαγή γίνεται όλο και μαζικότερο. Εκτός από το πλημελές έργο της, ο τρόπος που ασκεί η διοίκηση και η εν γέννη συμπεριφορά της στη διάρκεια της 9ετούς θητείας της αντικατοπτρίζει το κατεξοχήν δημαρχοκεντρικό και απόλυτα συγκεντρωτικό μοντέλο, καθώς αποκλεί τις συνεργασίες και δεν διαβουλεύεται. Η πόλη μας χρειάζεται, για να επιτύχει καλύτερα αποτελέσματα, πρέπει να γίνει η πόλη της συνεργασίας. Και αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την απλή αναλογική που επιβάλλει τη συνεργασία και την ενότητα των δυνάμεων, προκειμένου εμείς ως εκλεγμένοι να ανταποκριθούμε στις μεγάλες ανάγκες των συμπολιτών μας. Εμείς από τώρα καλούμε σε συστράτευση φορείς, επιστημονικούς συλλόγους, επιμελητήρια, συλλογικότητες που αγωνιούν και επιδιώκουν το καλό της πόλης. Μαζί μας απόψε, κυρίες και κύριοι, για να κάνουμε μία συζήτηση όσον αφορά την προεκλογική διαδικασία και την προεκλογική περίοδο που διανύουμε. Άλλωστε, δεν έχει μείνει και πολύ καιρό μέχρι τις 26 του Μάη. Βρίσκεται ο κύριος Γιάννης Ναϊτίδης στον Δήμο της Αλεξανδρούπολης, υποψήφιος με τον κύριο Βαγγέλη Λαμπάκη, συγκεκριμένα με την παράταξη Πόλη και Πολίτες, για να μας πει πολλά περισσότερα τόσο για την υποψηφιότητά του, όσο όμως και για το γεγονός ότι αποφάσισε να συστρατευτεί και πάλι με τον κύριο Λαμπάκη. Είναι λοιπόν εδώ μαζί μας ο κύριος Ναϊτίδης. Βεβαίως, ο κύριος Ναϊτίδης ασχολείται ιδιαίτερα με την περιοχή του Μαΐστρου, έχει κάνει πολλά τα τελευταία χρόνια παρεμβάσεις, δράσεις, εκδηλώσεις και νομίζω ότι τα έχετε πάει περίφημα. Κύριε Ναϊτίδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα και σας, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ που σήμερα είσαστε κοντά μας. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αν και τα λέμε συνέχεια, αλλά είναι τώρα μια περίοδο πολύ διαφορετική, άρα λοιπόν ερχόμαστε με διαφορετικό τρόπο. Και τώρα ουσιαστικά κρίνεται το έργο όλων, έτσι δεν είναι? Έτσι ακριβώς. Κρίνεται όλη αυτή η προσπάθεια που έγινε τα τελευταία χρόνια όσο εγώ ασχολούμαι και είμαι στην παράταξη του Βαγγέλη του Λαμπάκη. Ένα πολύ μεγάλο έργο, μπορώ να πω, για μένα προσωπικά, το οποίο κάθεται, όταν κάθομαι τώρα τελευταία έτσι να κάνω ένα μικρό απολογισμό για τον εαυτό μου και για να το δείξω και στον κόσμο, ας πούμε, το τι έχω καταφέρει, πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω ότι έχω καταφέρει τόσα πολλά πράγματα. Υπήρχαν όμως στιγμές που κάποια στιγμή σε αυτή τη διαδρομή είπατε, εγώ κουράστηκα, θα κάνω ένα βήμα πίσω, γιατί υπάρχουν και εμπόδια, υπάρχουν και δυσκολίες, υπάρχουν και άνθρωποι που δεν μπορούν να καταλάβουν πολύ εύκολα τα νέα δεδομένα και τις νέες νοοτροπίες και τις νέες προκλήσεις, αν θέλετε, υπήρξαν τέτοιες στιγμές στην πορεία σας? Κοιτάξτε, να δείτε, υπήρχαν τις δυσκολίες, τις οποίες καταλαβαίνουμε και εμείς πλέον τώρα που ασχολούμαστε με την τοπική αυτοδιοίκηση και με το Δήμο. Καταλαβαίνουμε, βρίσκουμε τις δυσκολίες και βλέπουμε καθημερινά το πόσο δύσκολο είναι κάποια πράγματα που κάποιοι τα θεωρούμε από έξω εύκολα. Να, είδατε όμως τι είπα, τη μαγική κουβέντα. Τώρα που είστε μέσα στο χώρο, το βλέπετε διαφορετικά. Τα βλέπουμε διαφορετικά. Όταν είναι κάποιος όμως απ' έξω, έτσι, ξέρει πολύ εύκολα να κρίνει. Όταν όμως έχεις ένα δήμαρχο όπως είναι ο Βαγγέλης ο Λαμπάκης, και τα πιο δύσκολα μπορεί να τα λύσει. Άρα λοιπόν εκεί πετυχαίνουμε αυτό που λέμε, ότι είναι ο δήμαρχος αυτός που το θέλει να αγωνίζεται καθημερινά για το Δήμο, το θέλει να σε φέρνει στο κέντρο των αποφάσεων στην Αθήνα, εκεί το θέλει στο Δήμαρχο. Και εδώ βέβαια να είναι καθημερινά δίπλα στους πολίτες και εδώ πέρα όλοι εμείς που ασχολούμαστε, που είμαστε ζυμωμένοι μέσα σε αυτήν την παράταξη, να ασχολούμαστε και να προσπαθούμε να δώσουμε το καλύτερο δυνατό και τις καλύτερες λύσεις για τους ζυμώτες μας. Γιατί μπαίνετε λοιπόν και πάλι σε αυτή τη διαδικασία της εκλογικής αναμέτρησης? Δεν θα μπορούσα να κάνω κάτι διαφορετικό και ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου το να είμαι κάπου αλλού, γιατί με τον Δήμαρχό μου, τον Βαγγέλη του Λαμπάκη, συνεργάστηκα 5 χρόνια πραγματικά. Με πολύ θετικά αποτελέσματα, γιατί κατάλαβα ότι είμαι ένας άνθρωπος που αυτό που ζητώ είναι να κάνει για το σύνολο και για το γενικό καλό του τόπου. Δεν θεώρησα ότι ζήτησα πράγματα τα οποία ήταν ακραία ή δύσκολα ή κάποια πράγματα τα οποία
θα δυσκόλευαν και αυτό τον ίδιο ή σα ζητούσα πράγματα τα οποία όταν τα βλέπαμε και οι δύο να έχουν τα αποτελέσματα, τελικά είχαμε πολύ θετικά αποτελέσματα και όλη αυτή η συμπαγή, η συνεργασία και όλο αυτό το αποτέλεσμα των τελευταίων χρόνων ήταν αυτό που ούτε καν πέρασε από το μυαλό μου. Το πού θα επιλέξω ως μέρος για την παράταξη. Άρα, εάν οι δημότες και πάλι σας εμπιστευτούν, κύριε Ναϊτίδη, και σας στείλουν σε αυτό το διευρυμένο δημοτικό συμβούλιο με τα νέα χαρακτηριστικά πια που θα αποκτήσει σε λίγο καιρό λόγω και του Κλεισθένη, ναι, τι θα τους λέγατε σήμερα, για ποιο λόγο θα προσπαθούσατε και πάλι να βοηθήσετε και με ποιο τρόπο? Ναι. Κοιτάξτε, να δείτε, εγώ πάλι αποφάσισα και εδώ έχω πω, να πω και δημόσια ευχαριστώ τον Δήμαρχο που μου έκανε την πρόταση να συμμετέχω στο Κεντρικό Συμβούλιο του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η επιλογή μου από την πρώτη στιγμή ήταν ότι θέλω να συμμετέχω στη δημοτική κοινότητα, στην τοπική κοινότητα πλέον. Οι τοπικές κοινότητες είναι η καρδιά του Δήμου. Είναι εκεί που αφουγκράζεται καθημερινά τα προβλήματα των δημοτών, εκεί που αγγίζουμε τα προβλήματα αυτά που πρέπει να τα εντοπίζουμε και να τα δίνουμε. Να ενημερώνουμε τους αρμόδιους αντιδημάρχους και τον Δήμαρχο για να δίνονται οι κατάλληλες λύσεις. Είναι κάτι το οποίο δούλεψα πραγματικά και στη Μαέστρο αλλά και στην Αλεξανδρούπολη. Το δούλεψα με τόσο αγάπη, με τόσο ζήλο. Ζυμώθηκα, μπορώ να πω, με τους δημότες και πραγματικά ήταν κάτι που δεν μπορούσα να το αφήσω με τίποτα. Ειλικρινά το λέω, στην προκειμένη στιγμή ήταν ιδιαίτερη η τιμή που μου έκανε ο Δήμαρχός μου να συμμετέχω στο Κεντρικό Συμβούλιο. Δεν μπορώ όμως να αφήσω αυτή τη σχέση που έχω δημιουργήσει, αυτή την άριστη σχέση με τους δημότες μου. Δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, αν σας γυρίσω το χρόνο λίγο πίσω, 5 χρόνια σχεδόν πριν, ναι, και φτάναμε στο σήμερα, θα λέγατε ότι αυτή η διαδρομή είναι μια διαδρομή γεμάτη από εμπειρίες, θετικές και αρνητικές, υποθέτω, γιατί έτσι, ούτε άσπρο ούτε μαύρο έχει μόνο η ζωή. Έτσι. Έχει και τις δύο όψεις, θέλω να πω. Αλλά αν γυρνάγαμε το χρόνο πίσω, θα περιμένατε ότι σήμερα ο Μαΐστρος θα αποκτούσε αυτή την εικόνα που έχει? Εντάξει, υπάρχουν ζητήματα που πρέπει ακόμη να λυθούν. Αλλήμον. Κανείς δεν λέει ότι όλα θεραπεύτηκαν ή όλα αντιμετωπίστηκαν. Αλλά είναι ένα συγκισμός που έχει, εκτός από τα ζητήματα της καθημερινότητας που δεν τα έχει αγγίξει. Μπορώ να πω τα τελευταία χρόνια κάποιος εκεί πέρα. Υπάρχουν μέσα από αυτά τα προβλήματα που αφέθηκαν με το χρόνο, δημιουργήθηκαν προβλήματα μεγάλα. Αυτά τα μεγάλα προβλήματα δυστυχώς δεν μπορώ να τα λύσω ούτε εγώ. Κάποια προβλήματα, πιστέψτε μου, δεν μπορώ να τα λύσω ούτε και ο Δήμαρχος. Έχουν δημιουργηθεί τέτοια προβλήματα, θέλει άλλου είδους παρεμβάσεις. Αλλά όταν το παλεύεις και όταν πλέον αρχίζει και δημιουργείται κάτι που κάποιος είναι εδώ, βλέπει ότι εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα, τουλάχιστον το πρόβλημα δεν θα γίνει μεγαλύτερο. Θα παραμείνει στάσιμο και θα προσπαθήσουμε με τις καλύτερες δυνατές λύσεις που θα μπορέσουμε να καταφέρουμε να μειώσουμε το πρόβλημα αυτό. Αλλά η καθημερινότητα θεωρώ ότι έχουμε δείξει καθημερινά το τι σημαίνει να ασχολούμαι με την καθημερινότητα. 24 ώρες, 23 ώρες και το πιστεύω αυτό που λέω, δίπλα στους δημότες, να κάθομαι, να ακούω, να συζητάω και πραγματικά εκεί είναι το μεγάλο στοίχημα. Να είσαι δίπλα στους δημότες και να συζητάς μαζί τους. Τώρα αναφερθήκατε στο μεγάλο κομμάτι που γίνεται πολλή συζήτηση περί καθημερινότητας. Εγώ θα πω και το έχω ξαναπεί και άλλη φορά ότι τα χωριά και οι οικισμοί είναι ο ορισμός της καθημερινότητας. Έτσι. Ναι. Πράγμα που σημαίνει ότι και η καθημερινή σχέση που αναπτύσσετε με τον κόσμο που εκεί ζει, μεγαλώνει, δραστηριοποιείται, έχει την οικογένειά του, νομίζω ότι είναι ο ορισμός της καθημερινότητας. Από το πιο απλό μικρό προβληματάκι που μπορεί να αντιμετωπίσει κάποιος έξω από την πόρτα του μέχρι από μια πολύ μεγάλη παρέμβαση, μια πολύ μεγάλη δράση, μια δραστηριότητα που μπορεί να γίνει. Νομίζω ότι πραγματικά εκεί χτυπάει η καρδιά της καθημερινότητας. Εκεί είναι η καρδιά της καθημερινότητας και αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι πλέον έχω δώσει το στίγμα μου στο τι μπορεί να καταφέρει κάποιος στην καθημερινότητα. Άρα λοιπόν αυτά όλα που κατάφερα εγώ στον οικισμό της Μαΐστρου αλλά και γενικότερα και στην Αλεξανδρούπολη, γιατί εκλεγόμαστε από το Γενικό Σύνολο, ότι πολύ εύκολα θα μπορούν να δημιουργηθούν και να αναπτυχθούν και στην Αλεξανδρούπολη αλλά και σε όλους τους υπόλοιπους οικισμούς. Πλέον υπάρχει εμπειρία, έχω τη γνώση, έχω τον τρόπο και θεωρώ ότι άμεσα κιόλας θα υπάρχουν τα θετικά αποτελέσματα. Και είμαι σίγουρος γι' αυτό, το έχω συζητήσει με τον Δήμαρχο και πραγματικά γιατί σκέφτομαι λογικά και σκέφτομαι με βάση τις δυνατότητες που έχουμε αυτή τη στιγμή. Πείτε μου και κάτι τελευταίο για να ολοκληρώσουμε, κύριε Ναϊτίδη. Εσείς είστε ένας νέος άνθρωπος που ασχολήθηκε αρχικά με την αυτοδιοίκηση, με όλο το ρομαντισμό που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος που μπαίνει πρώτη φορά σε μια τέτοια προσπάθεια, σε ένα τέτοιο εγχείρημα. Θα προτείνατε ή θα παροτρύνατε και άλλους νέους ανθρώπους, είτε γυναίκες είτε άντρες, να ασχοληθούν ενεργά όμως, ενεργά με την τοπική αυτοδιοίκηση? Ναι, και εγώ όταν ασχολήθηκα για πρώτη φορά. Θέλω να πω, μπορεί να κάνει κάποιο πράγμα. Λέω τώρα τι πάω να κάνω. Τι πάω να κάνω. Και όμως. Είναι τόσο γλυκό αυτό το πράγμα, αυτή η εμπειρία όλη που έχουμε περάσει, που πραγματικά είναι πρέπει να ασχοληθούν. Πρέπει να σηκωθούμε λίγο από τον καναπέ μας, από την καρέκλα μας. Πρέπει να ασχοληθούμε με τα προβλήματα που μας απασχολούν, να δούμε τις δυσκολίες
αλλά πρέπει να ασχοληθούμε. Γιατί αν δεν ασχοληθούμε, δυστυχώς δεν θα υπάρχει κάτι καλύτερο. Και εγώ πλέον έχω δει μέσα από όλη αυτή τη μικρή εμπειρία που έχω, ότι αν ασχοληθείς, μπορείς να καταφέρεις τα πάντα. Εγώ αυτή τη στιγμή έχω καταφέρει ό,τι είχα βάλει στόχο, το έχω καταφέρει. Ο επικεφαλής αυτής της προσπάθειας όμως είναι η κινητήριος δύναμη, θέλω να πω, αυτός που ηγείται αυτού του εγχειρήματος. Στην προκειμένου, ο κύριος Λαμπάκης είναι το βασικότερο ένασμα, αφορμή, η αιτία. Πείτε το όπως θέλετε, για να μπει κάποιος σε ένα τέτοιο αγώνα. Σίγουρα είναι. Ο επικεφαλής είναι αυτός που σου δίνει τη δύναμη. Είναι αυτός που όταν βρεις μια δυσκολία και το λες ότι εγώ τα παρατάω, σου λέει δεν τα παρατάς, αλλά σε κάνει να είσαι ακόμη πιο δυνατός και ακόμη πιο έμπειρος σε πράγματα τα οποία περνάς. Πραγματικά οι δυσκολίες σε κάνουν καλύτερο και λάθη κάνουμε όλοι. Τα λάθη μπορεί να γίνουν από όλους μας και ο Δήμαρχος μας κάνει λάθος. Λάθη δεν κάνουν αυτοί που δεν κάνουν τίποτα. Αυτός που δουλεύει καθημερινά αλλά δεν κάνει το λάθος αυτό που είναι, που το κάνει στοχευμένα. Λάθη κάνουμε όλοι μας, από τα λάθη γινόμαστε καλύτεροι και όταν υπάρχει προγραμματισμός, σχεδιασμός και έχεις καταλάβει τα προβλήματα της καθημερινότητας και έχεις καταλάβει και τις δυνατότητες που έχει ένας Δήμος για να σου το λύσει το πρόβλημα άμεσα. Άρα λοιπόν εκεί κάνεις ένα σχεδιασμό και θεωρώ ότι τα πάντα μπορούν να αλλάξουν και να βελτιωθούν πάρα πολύ. Λοιπόν, καλή επιτυχία θα ευχηθούμε στην απόφαση την οποία και ξαναπήρατε λοιπόν κύριε Ναϊτίδη. Εγώ θα υπενθυμίσω για άλλη μια φορά στους δημότες της Αλεξανδρούπολης ότι κατεβαίνετε και πάλι με τον κύριο Βαγγέλη Λαμπάκη, με την παράταξη Πόλη και Πολίτες, για να δώσετε ξανά αυτόν τον αγώνα μαζί, έτσι. Και αυτό που θέλω εγώ να τονίσω στους δημότες μου είναι ότι πρέπει να ψηφίσουν τη δημοτική κοινότητα Αλεξανδρούπολης. Την τοπική μάλλον τώρα πλέον, γιατί είναι ένα εργαλείο το οποίο πραγματικά μπορεί να δώσει πολύ σημαντικά, να λύσει πολύ σημαντικά προβλήματα της πόλης, των οικισμών. Ναι, γιατί πλέον θα μπορεί να κάνει πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις. Και ουσιαστικές δίνεται παρεμβάσεις. Αυτή η δυνατότητα μέσα από τον κλεισθένη. Δίνεται και δινόταν και πριν. Και εγώ, εντάξει, υπάρχουν κάποιες αλλαγές. Αλλά τώρα έρχεται και ένα μικρό μπάτζετ, ένα μικρό προϋπολογισμό, κάποια χρηματάκια, τα οποία μπορούν να συνεισφέρουν. Να το διαχειριστούν. Έτσι λοιπόν, και εγώ γι' αυτό καλώ τους δημότες μου να στηρίξουν την τοπική κοινότητα Αλεξανδρούπολης με την ψήφο τους. Και πραγματικά τα ωφέλη θα τα καταλάβουν και αυτοί ότι θα είναι πάρα πολλά. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια, και καλή επιτυχία. Καλώς σας βράδυ. Θα αλλάξουμε τώρα εντελώς θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, και θα φύγουμε από τα όσα συμβαίνουν στο Δήμο της Αλεξανδρούπολης και μετά από τα όσα μας ανέφερε ο κύριος Ναϊτίδης. Πάμε τώρα στη Σουηδία. Θα ταξιδέψουμε λίγο μακριά και υπάρχει λόγος. Πόσο οικία μπορεί να είναι η εικόνα όταν πηγαίνεις να παραλάβεις τα παιδιά από το σχολείο περασμένες 6 το απόγευμα και να τα βρίσκεις να παίζουν PlayStation με τους συμμαθητές τους μέσα στη σχολική τάξη. Πόσο παράξενο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου να περιλαμβάνει βόλτα στο σχολείο και παιχνίδι στο γήπεδο ή το παγοδρόμιο, τα οποία είναι ανοιχτά και προσβάσιμα όλες τις ημέρες. Είναι αλήθεια ότι η αρχική επαφή ενός Έλληνα γονιού με το σουηδικό σύστημα εκπαίδευσης προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα, κυρίως θα λέγαμε συναισθήματα αμηχανίας. Πώς μπορούν λοιπόν να ηχήσουν στα αυτιά ενός Έλληνα γονιού, οι παρακάτω απόψεις που θα δείτε τώρα στο σχετικό ρεπορτάζ που ακολουθεί. Πόσο αμήχανη είναι εκείνη η στιγμή που πηγαίνεις με τα παιδιά σου και αγοράζεις σχολικά είδη, σάκα, τετράδια, κασετίνες, μολύβια και την επόμενη μαθαίνεις ότι τίποτα από όλα αυτά δεν θα χρησιμοποιηθεί. Πόσο περίεργα ακούγεται η άποψη ότι σημαντικότερο από το να διαβάσει το παιδί ένα σχολικό βιβλίο είναι να το παραδώσει το τέλος της χρονιάς ανέπαφο, όπως ακριβώς το παρέλαβε, γιατί απλά αποτελεί δημόσια περιουσία. Πόσο οικία μπορεί να είναι η εικόνα όταν πηγαίνεις να παραλάβεις τα παιδιά από το σχολείο περασμένες 6 το απόγευμα και τα βρίσκεις να παίζουν PlayStation με τους συμμαθητές τους μέσα στη σχολική τάξη. Πόσο παράξενο το πρόγραμμα του Σαββατοκύριακου να περιλαμβάνει βόλτα στο σχολείο και παιχνίδι στο γήπεδο ή το παγοδρόμιο, τα οποία είναι ανοιχτά και προσβάσιμα όλες τις ημέρες. Είναι αλήθεια ότι η αρχική επαφή ενός Έλληνα γονιού με το σουηδικό σύστημα εκπαίδευσης προκαλεί ανάμεικτα συναισθήματα, κυρίως θα λέγαμε συναισθήματα αμηχανίας. Όταν έχεις ανατραφεί και αποφοιτήσει από ένα εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο χρόνος παραμονής στην αίθουσα διδασκαλίας αποτελεί υποδιαίρεση του εκπαιδευτικού χρόνου, ο οποίος στη συνέχεια πρέπει να συμπληρωθεί με φροντιστήρια και πολλή ώρη μελέτη στο σπίτι, πώς μπορείς να αποδεχτείς ότι όλα αρχίζουν και τελειώνουν μέσα στη σχολική αίθουσα και μάλιστα πολύ πριν σημάνει το κουδούνι η λήξη της σχολικής ημέρας, μιας και οι τελευταίες 2 με 3 ώρες είναι καθαρά και μόνο για ψυχαγωγία και παιχνίδι. Πώς μπορούν να ηχήσουν στα αυτιά ενός Έλληνα γονιού οι παρακάτω 10 απόψεις. Τα διαγωνίσματα απαγορεύονται γιατί υπονομεύουν την ομαλή ένταξη του παιδιού στην ομάδα και στην αποκοινού προσπάθεια για την επίτευξη ενός στόχου. Όταν αναγκάζονται
εκφράζουμε το παιδί, να κρύβει το γραπτό του από το διπλανό του, πώς θα του ζητήσουμε αργότερα ως πολίτη και μέλους της κοινωνίας να συνεργαστεί με το διπλανό του για την επίλυση των κοινών προβλημάτων. Η βοήθεια των γονιών προς το παιδί στο σπίτι, το λεγόμενο διάβασμα, είναι η πρωταρχική μορφή της παραπαιδείας. Το παιδί μαθαίνει στην ευαίσθητη νηπιακή ηλικία ότι το σχολείο χρειάζεται συμπλήρωμα αλλά και έλεγχο από τους γονείς και αργότερα από τα φροντιστήρια. Η εμπλοκή των γονέων είναι επιθυμητή αλλά να περιορίζεται σε εξωσχολική θεματολογία. Οι εκδρομές και οι κάθε είδους ψυχαγωγικές δραστηριότητες είναι εξίσου σημαντικές με τα μαθηματικά και τη γλώσσα και προγραμματισμένες σε εβδομαδιαία βάση. Όταν το παιδί μαθαίνει ότι η εκδρομή έρχεται ως επιβράβευση, τότε αυτομάτως θέτει στο μυαλό του το μάθημα ως τιμωρία. Όταν ο διευθυντής του σχολείου αποφασίζει για την εκδρομή με βάση τις διαθέσεις των δασκάλων, την πορεία των μαθημάτων και τις καιρικές συνθήκες, τότε το παιδί ανατρέφεται σε ένα περιβάλλον όπου η ψυχαγωγία περιθωριοποιείται και συγκαταλέγεται στις δευτερεύουσες προτεραιότητες της ζωής. Μία ημέρα την εβδομάδα η προσέλευση στην πρώτη σχολική ώρα γίνεται οικειοθελώς και το παιδί, αν θέλει, επιλέγει να κοιμηθεί παραπάνω ή να δει τηλεόραση ανάλογα πάντα και με το πρόγραμμα και τις ανάγκες της οικογένειάς του. Ο γονέας δεν έχει κανένα έλεγχο επί της σύντησης του παιδιού, το οποίο λαμβάνει σχεδόν όλα τα γεύματα της ημέρας στο σχολείο. Δεν υπάρχει κηλικείο, δεν επιτρέπεται το φαγητό από το σπίτι παρά μόνο φρούτα. Οι απαγορευμένες και επικίνδυνες αγαπημένες ενασχολήσεις των παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το ίντερνετ προβλέπονται από το σχολείο, το οποίο παρέχει και όλο το απαραίτητο εξοπλισμό: οθόνες, υπολογιστές, κονσόλες παιχνιδιών. Ένα-δύο την εβδομάδα το πρόγραμμα είναι ελεύθερο και επιλέγουν τα παιδιά κάθε φορά με ψηφοφορία τι μάθημα θέλουν να κάνουν. Έτσι, η μειοψηφία μαθαίνει να ακολουθεί την απόφαση της πλειοψηφίας και όλοι μαζί να αντιλαμβάνονται πως οι αποφάσεις που παίρνουμε επηρεάζουν επί το πρακτέου την καθημερινή μας ζωή. Η κάθε σχολική τάξη έχει στη διάθεσή της ένα μικρό χρηματικό ποσό από το μπάτζετ του σχολικού προϋπολογισμού, το οποίο αποφασίζουν οι μαθητές πού θα το διαθέσουν και κάνουν έρευνα αγοράς μόνοι τους. Οι σχολικές αίθουσες διατίθενται τα Σαββατοκύριακα στους μαθητές για τα σχολικά πάρτι, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι μαζί με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων για την παράδοσή τους στην κατάσταση στην οποία παρελήφθησαν. Κάθε τρίμηνο οι μαθητές δεν βαθμολογούνται, αλλά βαθμολογούν το σχολείο και τα μαθήματα και κυρίως τους εκπαιδευτικούς. Απαντούν σε ανάλογα ερωτηματολόγια για τις συνθήκες που επικρατούν στο σχολείο, τις επιδόσεις των εκπαιδευτικών και αναφέρουν τις προτάσεις τους για αλλαγές. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την Αλφα Τηλεόραση. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε.